Πολύ καλησπέρα σας και changes. Εντάξει, αυτό το βιβλιαράκι ή μάλλον να το ξεκινήσω αλλιώς το βίντεο. Όταν αποφάσισα να φτιάξω αυτό το κανάλι και επέλεξα για ποιους έτσι συγγραφείς θέλω να μιλήσω, όσο προχωράγανε τα βίντεο, η αλήθεια να λέγεται και πιστεύω το έχετε καταλάβει και κάποιοι από εσάς, έτσι τα πιο, οι πιο σταυραετοί ανάμεσά σας, ένιωσα έτσι ένα fatigue και μία κούραση κυρίως για τον Salvatore και τον Butcher. Γιατί όταν θες να αποφύγεις τα spoilers, όταν σε μια σειρά βιβλίων υπάρχει μια ομοιογένεια από βιβλίο σε βιβλίο, όταν η μνήμη σου λόγω αυτής της ομοιογένειας δεν σε πολύ βοηθάει, το αποτέλεσμα ήταν στα πιο ok βιβλία να νιώθω λίγο ότι ωραία φίλε, έμπλεξα που επέλεξα αυτόν. Αλλά μετά σκάνε κάτι βιβλία στην εκάστοτε σειρά, όπως το συγκεκριμένο που θα μιλήσουμε σήμερα, που σου υπενθυμίζουν γιατί αγαπάς αυτούς τους συγγραφείς, αυτές τις σειρές κτλ. Ενώ μεταξύ σήμερα βλέπετε έτσι, μπλε μπλουζίτσα, κόκκινη καρέκλα, πολύ χρώμα, φως απ' έξω. Λοιπόν, αυτή η βιβλιάρα με άφησε στην αρχή εννοώ, γιατί λέω δεν γίνεται να είναι το 12ο βιβλίο μιας σειράς και να είναι τόσο δυνατό και τόσο καλό. Και αυτό γιατί γίνεται ο πανικούλης. Αρχικά, και άμα με βλέπετε να κάνω έτσι καμιά φορά, έχω αρχίσει να κρατάω και κάποιες σημειώσεις πλέον, γιατί το off the dome σε κάποια λειτουργεί, σε κάποια δεν λειτουργεί, όπως θα έχετε δει. Λοιπόν, επιστρέφει η Σούζαν, ο παλιός έρωτας του Χάρη, στη ζωή του και του αποκαλύπτει ότι όχι μόνο είναι βαμπύροι ίδια, αλλά έχουν και μία κόρη. Ο Χάρη, μαθαίνοντας ότι την κόρη του την έχουν τα βαμπύρια, θέλει να τη σώσει. Και από εκεί ξεκινάει ο πανικούλης αυτού του βιβλίου. Το γραφείο του καταστρέφεται με μία έκρηξη από C4. Μαθαίνει ότι η μαμά του ήταν νεράιδα μάγισσα. Μαθαίνει ότι ο Εμπενίζερ Μακκόι είναι ο παππούς του. Καταστρέφεται το αμάξι του, καταστρέφεται το ραβδί του. Μαθαίνει ότι η Μόλι τον αγαπάει. Γίνεται μια πυρκαγιά που του καίει το σπίτι και το εργαστήριό του. Ο ίδιος γίνεται σχεδόν παράλυτος προσπαθώντας να σώσει τους γείτονες. Και μετά κλείνει μια συμφωνία με την Βασίλισσα του Χιονιού για να γίνει ο υπότης του χειμώνα, για να νικήσει τα βαμπύρια και να σώσει την κόρη του. Με απίστευτη δράση σε όλο το βιβλίο, καταιγιστική δράση, και αυτό το βιβλίο και το επόμενο είναι πραγματικά από τα καλύτερα της σειράς για μένα, τα καταφέρνει, αλλά στο τέλος του βιβλίου πεθαίνει. Που δεν υπάρχει καλύτερο cliffhanger, γιατί λες τώρα θα βγει συνέχεια ή μας αφήσει έτσι. Πάρα πολύ δυνατό βιβλίο. Αν νιώσατε κι εσείς κάποιο fatigue από την επανάληψη και την ομοιογένεια των προηγούμενων τίτλων, εδώ πάλι θα ξαναθερμανθεί ο καυστηράτζης, παιδιά. Θα αναθερμανθεί το πάθος σας για τον Χάρη. Και όντως αυτό που λέει ο τίτλος. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές που θα ακολουθήσουν τα παρεπόμενά τους και στα επόμενα βιβλία. Είναι ένα must read της σειράς. Δηλαδή για μένα, άμα είναι να διαβάσει κάποιος επιλεκτικά Dresden, το Changes είναι ένα από τα βιβλία που πρέπει να διαβάσει. Και τα λέμε, οπότε καλή ζωή.